Είναι γεγονός ότι ακούγεται έντονα τώρα και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας το γεγονός ότι επειδή είναι μεγάλος αριθμός μετανασφάλιστα από τα λεγόμενα του κράτους θα αρχίσει να, από τη θεωρία να μπει και στην πράξη η διαδικασία του προστίμου. Δηλαδή θα αρχίσουν από ό,τι λένε να στέλνουν προστίμου, μάλλον κάποια ειδοποίηση στην αρχή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που φαίνονται ότι είναι ανασφάλιστοι, και θα τους αναγκάζουν να πληρώσουν 250 ευρώ ένα παράβολο του δημοσίου. Και αν αυτό δεν γίνει, μετά με μια δεύτερη ειδοποίηση, θα αναγκάσουν μετά τον κόσμο να πληρώσει το πρόστιμο, το οποίο είναι 250 ευρώ για το μηχανάκι, 500 ευρώ για το γιοταχή και 1000 ευρώ για τα φορτηγά. Ναι, αλλά το παράβολο που κοστίζει 250 ευρώ, υπάρχουν αυτοκίνητα που η ασφάλειά τους είναι 130 ευρώ, 120, γιατί να πληρώσει. Έχετε δίκιο όμως, και ο κόσμος έχει δίκιο, γιατί μπορεί να μην έχει χρήματα. Απλά όμως ο νόμος λέει ότι ο καθένας είναι υποχρεωμένος, εφόσον έχει κάποιο όχημα στην κυριότητά του, θα πρέπει ή να το έχει ασφαλίσει ή να έχει παραδώσει κίνδυνος. Οπότε δηλαδή και ο κόσμος έχει δίκιο με την έννοια ότι μπορεί να έχει χρήματα, αλλά και το κράτος από τη δική του πλευρά έχει το δικό του δίκαιο με την έννοια ότι κυκλοφορεί ο άλλος ανασφάλιστος χωρίς και να παίρνει σε κίνδυνο και τον ίδιο τον οδηγό και την οικογένειά του προφανώς και τους άλλους βεβαίως που κυκλοφορούν νόμιμα απέναντι του. Πρέπει να ασφαλιστεί. Το παράβολο δεν είναι ασφάλεια. Το παράβολο είναι ένα πρόστιμο το οποίο μας υποχρεώνει μετά να πάμε να ασφαλιστούμε. Αν δεν ασφαλιστούμε μετά από ένα χρονικό διάστημα, προφανώς ενός μήνα, θα στείλει το πρόστιμο το οποίο είναι αυτό που σας είπα πριν. Και αν δεν το κάνει, δηλαδή, ναι, σίγουρα συμφέρει να το ασφαλίσει άμεσα, να γλιτώσει και το 250 και το 500 αργότερα, αν ο άνθρωπος είναι παραπλανητής πινακίδας, αν δεν μπορεί ο άνθρωπος να πληρώσει ούτε την ασφάλεια. Η γνώμη δική μου είναι ότι επειδή τώρα με την πρακτική του κράτους, από τα λεγόμενά τους, θα αρχίσουν να στέλνουν ειδοποιητήρια. Η δικιά μου άποψη είναι ότι όποιος άνθρωπος μπορεί να πληρώσει, να προλάβει να έρθει να κάνει μια ασφάλεια σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό γραφείο, να μπορεί να είναι ήσυχος με το αυτοκίνητό του και με την κάλυψή του και να προλάβει το πρόστιμο το οποίο θα σταλεί από το κράτος. Νομίζω ότι είναι το προτιμότερο και το πιο οικονομικά καλύτερο για τον άνθρωπο, γιατί μετά το πρόστιμο είναι παραπάνω.